κατευθείαν τώρα στα Γιάννενα και στον Τρίφωνα Τυπούρτη, που μέσα και από το site του, το epirus-ellas.gr, έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά παρουσιάζοντας τώρα τι να πω, πράγματα τα οποία θα έπρεπε να τα ξέρουν πολύ καλύτερα όλοι οι Έλληνες, παρόλα τα αυτά για τον ΑΒ λόγο δεν τα ξέρουν, όπως λόγου χάρη την εκδήλωση εναντίον της ειδικής οικονομικής ζώνης ΕΟΣ Πογονίου, που οργανώθηκε από την ομάδα πρωτοβουλίας χθες και προχθές, και μάλιστα με παρουσία και βουλευτού του κ. Terence Quick και άλλων ανθρώπων από τους ανεξάρτητους Έλληνες που το πήραν χαμπάρι και το βοήθησαν. Αλλά και δεδομένου ότι Τρίφωνα, καλό μεσημέρι. Έχω εδώ τον Νίκο τον Νικολόπουλο, τον ανεξάρτητο βουλευτή, ο οποίος το γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα και ο οποίος και ασχολείται και θέλει να ασχοληθεί ακόμη περισσότερο. Άρα λοιπόν, σας ακούμε. Αν θέλετε, συζητήστε μεταξύ σας. Εγώ να γίνω, τι να πω, αντιδήμαρχος και να σας κάνω τον αραβόνα τον πολιτικό. Εγώ να συγχαρώ μόνο τον Τρίφωνα τον Τυπούρη, γιατί έχουμε ανάγκη αυτή την εποχή να θυμίζουμε σε όσους έχουμε με σοβαρότητα και με ευθύνη δεσμευθεί ότι θα κρατήσουμε ό,τι μπορούμε για να παραδώσουμε στα παιδιά μας. Τότε σαν τομεάρχης της Νέας Δημοκρατίας, όταν πέρασα από όλη την Ελλάδα και σήμερα αν μπείτε στο site της Νέας Δημοκρατίας θα δείτε ότι η Νέα Δημοκρατία δεσμευόταν ρητά και κατηγορηματικά ότι δεν θα κάνει αυτές τις περίφημες ειδικές ζώνες και δεν θα τις έκανε για πολλούς λόγους, κοινωνικούς, εργασιακούς και εθνικούς. Και όταν σήμερα σε μια περιοχή όπου ένας άλλος μεγάλος ιεράρχης, ο Πογωνιανής, ο Σεβαστιανός, εκεί χτύπαγε την καμπάνα της Ελλάδος, πάνε να κάνουν μια ειδική ζώνη για να την κάνουν Κόσοβο την περιοχή, ευτυχώς που υπάρχει ο Τρίφωνας για να ξυπνάει συνειδήσεις. Και όχι μόνος του, και άλλοι. Τρίφωνα, μιλάμε εμείς, ενώ κανονικά πρέπει να μιλήσεις εσύ. Καλησπέρα καταρχήν σε όλους. Καλησπέρα κύριε Νικολόπουλε. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Υπήρξαν ρητές δεσμεύσεις της κυβέρνησης, οι οποίες μάλλον πήγαν στο βρότο. Το πρόβλημα όμως είναι ότι ο πολύς ο κόσμος δεν γνωρίζει τι είναι η ΕΟΣ. Ακόμα δηλαδή και εδώ, στον τόπο που ξεκίνησαν και κουβεντιαζόταν κάτι τέτοιο, ο κόσμος ενημερώθηκε πολύ μετά τι είναι η ΕΟΣ. Έτσι. Θέλω λοιπόν να πω με την ευκαιρία ότι η ΕΟΣ είναι μια γεωγραφική περιοχή όπου η οικονομική όρη λειτουργίας, το εργασιακό καθεστώς, ο τρόπος διοίκησης δεν έχει σχέση με τα ισχύοντα σε εθνικό επίπεδο. Αυτό, με λίγα λόγια, είναι η ΕΟΣ. Οι επιχειρήσεις τώρα που θα λειτουργήσουν μέσα στις ΕΟΣ χρησιμοποιούν εισαγόμενες πρώτες ύλες χωρίς δασμούς, αξιοποιούν φορολογική ασυλία και δεν πληρώνουν καθόλου φόρους. Και τι μεροκάμα το δίνουνε? Καταρχήν, μέχρι αυτή τη στιγμή ΕΟΣ ευρωπαϊκό κράτος, ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει θεσπιστεί, δεν έχει γίνει. Είμαστε λοιπόν το πειραματόζω. Πρώτο αυτό. Δεύτερο, και τώρα, σε αυτές που ήδη υπάρχουν, σε αυτές που ήδη υπάρχουν, που λειτουργούν κυρίως φόρες της κίτρινης, ας πούμε, η πύρου ή της μαύρη, υπάρχει εργασιακό καθεστώς σκλαβιάς, μεσαίο, με λίγα λόγια. Σύμφωνα λοιπόν με μελέτη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, οι εργαζόμενοι αυτών των ζωνών, δουλεύουν 10 με 12 ώρες καθημερινά και σε κάποιες περιόδους ακόμα και 16 ώρες. Πολλά εργοστάσια που δουλεύουν σε αυτές τις οικονομικές ζώνες χρησιμοποιούν σύστημα εβδομαδιαίων πλάνων παραγωγής. Αυτό σημαίνει ότι αν οι εργαζόμενοι δεν πετύχουν το πλάνο, δεν πληρώνονται. Στην Ελλάδα, Κίνα, για παράδειγμα, αυτά θα γίνουν στην Ελλάδα. Εντός Ελλάδος, αλλά μη ελεγχόμενα από το ελληνικό κράτος, έτσι. Ακούστε λιγάκι, σκοπός του ΝΕΟΣ είναι να υποδεχτούν ξένες επενδύσεις ή να συγκεντρώσουν, εν πάση περιπτώσει, οικονομικές δραστηριότητες από ειδικό προνομιακό καθεστώς. Αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση που θα λειτουργεί εντός της ΕΟΣ θα μπορεί να επιβάλλει τους δικούς τους όρους εργασίας. Οι λαθρομετανάστες θα βρουν εκεί όλη δουλειά. Άσε με να το ρωτήσω, το έχω σημειώσει εδώ. Διότι εδώ ακριβώς έγινε. Μήπως γι' αυτό το λόγο
δεν τους πολυδιώχνουμε τους λαθρομετανάστες, τους κρατάμε για να τους χρησιμοποιήσουν η ΕΟΣ. Λέω τώρα, η κακία, κάτι τέτοιο θα ρώταγε. Κύριε Κωνσταντάρα, το ότι όπου θα θεσπιστεί ΕΟΣ υπάρχει και στρατόπεδο. Πλάνο για κέντρο λαθρομεταναστών, κράτηση λαθρομεταναστών, δεν είναι τυχαίο. Όχι βέβαια. Ούτως ή άλλως η κυβέρνηση τότε που συμφώνησε ας πούμε με, το, με τον αντιπρόεδρο της Μέρκελ, το Ρέσλερ, είχε συμφωνήσει να γίνουν 4 πιλωτικές ΕΟΣ στη Θράκη, στην Ήπειρο, στη Πελοπόννησο και στο Νότιο Αιγαίο. Εκεί ήδη έχουν ανακοινωθεί και κέντρα λαθρομεταναστών. Υποδοχής φιλοξενίας. Υποδοχής φιλοξενίας. Να τους κρατάμε σε καλή κατάσταση, τους ώστε να δουλεύουν στις ΕΟΣ. Αχ, Τρίφωνα, μου άνοιξες τα μάτια σήμερα. Δεν τρέπομαι να το παραδεχτώ. Μου άνοιξες τα μάτια. Οπότε, και σε ευχαριστώ λοιπόν, πολύ γι' αυτό. Θα αλλοιωθεί της Θράκης πιθανόν λοιπόν ο πληθυσμός. Εάν πάνε στη Θράκη σε αυτές τις ζώνες και εγκατασταθούν μερικές δεκάδες χιλιάδες. Θα μιλάμε για την ελληνική Θράκη. Για την ελληνική Ήπειρο. Για την ελληνική Ήπειρο. Γιατί κάνει ότι δεν καταλαβαίνει τώρα ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Αβραμόπουλος που αυτοί τα λέγανε αυτά. Οι ίδιοι τα λέγανε. Και ξέρω και λυπάμαι ότι πολλοί από τους τηλεθεατές δεν θα θέλουν να τα πιστέψουν αυτά που λέει ο Τρίφωνας. Δεν μπορούν να πιστέψουν. Δεν τα πιστεύουν. Στο λέω. Κύριε Νικολόπουλε, να σας διακόψω ένα λεπτό μονάχα. Ο νόμος 3907 του 2011, στο άρθρο 37, παράγραφο 5, γράφει ακριβώς ό,τι θα σας πω. Σε περίπτωση αδυναμίας των αρμοδίων κατά περίπτωση αρχών να διασφαλίσουν με ίδιους χώρους ή μέσα ότι η υπήκοη τρίτων χωρών των οποίων η απομάκρυνση έχει αναβληθεί, και εδώ ερχόμαστε στο ξένιο ζεύση, απολαμβάνουν κατά το χρονικό διάστημα της αναβολής στοιχειώδους όρους αξιοπρεπής προσωρινής στέγασης κτλ., λέει μπορεί να επιτραπεί μετά από σχετική άδεια να απασχολούνται ως μισθωτοί σε τομεί απασχόλησης σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Η απάντηση είναι όλα. Με επίσημο τρόπο. Που δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανένας. Και λέει, θέλω να επισημάνω, Τρίφωνα, εδώ που βλέπω μία δήλωση που έκανε εχθές ο φίλος και συνάδελφος δημοσιογράφος, τώρα συνάδελφος βουλευτής του κ. Νικολόπουλου, ο Τέρενς Κουίκ, που είπε ότι η Ήπειρος δεν θα γίνει ούτε Πακιστάν, ούτε Ινδική Τενεκεδούπολη. Και αυτό θέλω ο κόσμος να το ακούσει, διότι ενδεχομένως να γίνει. Δηλαδή, αυτό είναι το οποίο αυτή τη στιγμή γίνεται προσπάθεια να αποφευχθεί. Να γίνει Ήπειρος Πακιστάν ή Ινδική Τενεκεδούπολη. Δεν το είπε τυχαία ο Κουίκ αυτό το πράγμα. Δεν υπόθηκαν εχθές τυχαία αυτά τα πράγματα. Κύριε Κωνσταντάρα, ακόμα και αν δεχτούμε ότι μία ΕΟΣ είναι πόλος προσέλκυσης επενδύσεων, είτε ξένων είτε ντόπιων, καρδιακής ασυλίας. Σε τι δηλαδή θα συμφέρει τη χώρα όταν μία επένδυση τέτοια δεν πληρώνει φόρους, δεν πληρώνει ΦΠΑ, δεν υπάγεται στην εθνική νομοθεσία και εξάγει και ελεύθερα τα κέρδη της στο εξωτερικό. Τρίφωνα. Σε τι μας συμφέρει. Τρίφωνα. Εκχώρηση της κυριαρχίας κομμάτι-κομμάτι είναι. Όταν βρέθηκα στη Δράμα, κάποιοι επιχειρηματίες του επιμελητηρίου πήγαν και βρήκαν τον κύριο Χατζηδάκη. Και του είπανε, ξέρεις παιδί μου, τώρα την εποχή της κρίσης για την ανταγωνιστικότητα, ξέρεις καλό θα είναι εδώ στη γειτονιά μας. Μάλιστα ήταν μαζί μου ο Δημήτρης, ο Κυριαζίδης εκείνη την περιοδία. Καλό θα ήταν, ξέρεις, να φτηνά με ροκάματα και εμείς ο ανταγωνισμός. Αλλά ξεχνάμε ότι η ανεργία στην Ήπειρο ή στην Πελοπόννησο αν έρθει ή στη Δράμα των ελληνοπαίδων θα πάει στα ύψη όπως καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει περίπτωση και αυτοί που εργάζονται να μείνουν όχι με 500 ευρώ όταν θα μιλάμε πια για ένα ξεροκόμματο, για μεσαίωνα, από ήλιο σε ήλιο, με ένα σάντουιτς που θα σου δίνουν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Ποιο Ελληνόπουλο λοιπόν θα κρατήσει ή όποια μικρή ή μεγαλύτερη επιχείρηση. Και γι' αυτό λοιπόν κάποιοι δήθεν επιχειρηματίες, δήθεν Έλληνες, ελληνόφωνοι, αλλά όχι ελληνόψυχοι, τρίβανε τα χέρια τους. Μήπως και γίνει και αυτό και ξέρεις πληρώσουμε λίγο λιγότερο. Λίγο, αν μου επιτρέπετε. Εγώ πάλι συγγνώμη. Εγώ θέλω πάλι να ολοκληρώσω για να πάμε μόνο μία κουβέντα να προσθέσω. Και να ακούσω τον κύριο Μαγουλά, Τρίφωνα, αστυνομικό διευθυντή σε αποστρατεία. Βεβαίως.
Θα μου επιτρέψει να πω αστυνομικός διευθυντής μισθολογικά και όχι βαθμολογικά. Γιατί θυσιάσαμε την καριέρα μας για την επανένταξη στην κοινωνία και την ανάκτηση συνταγματικών δικαιωμάτων. Και αρκετοί άλλοι συνάδελφοι που αξίζει κάποια στιγμή να γίνει μηνία. Όχι από τηλεοράσεως, αλλά μία από το ίδιο το σώμα. Και από την ίδια την κοινωνία. Πρέπει να κλείσουμε τα γέννα. Όταν θέλει κάποιος να ευθυλίσει έναν λαό, τον υπερχρεώνει. Όταν έγινε η διχοτόμηση της Κύπρου τότε, διχοτόμηση, όταν έγινε η παρέμβαση στην Κύπρο, 17 αρδείς τότε λέγαμε θέλουν να ελέγξουν την ΑΟΣ και τη Μέση Ανατολή. Είναι πολιτικό το θέμα μίζων, γιατί κάποιοι κρατούσαν ανάποδα τον Πλάτωνα και φτιάξαν τέρατα πόλεις μεγαλοπόλεις, 5-10 σε όλη την... Και σταματήσαμε να έχουμε οικιακή οικονομία και διέλυσαν την κοινωνική συνοχή. Ενώ υπήρχαν οι βασικές υποδομές να συγκρατήσουν μεγάλο μέρος στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο και σήμερα η Ελλάδα να είναι αυτάρκη σε παραγωγή προϊόντων και να έχει τουρισμό και πρωτογενή άλλων τομέα, ανταγωνιστικό προς τους εταίρους βασικά και προς τρίτους. Δεν το κάνανε. Οι ευθύνες πολιτικές και διαχρονικές. Κύριε Μαγουλά, αν κάποιος δημοσιογράφος πει αυτά τα πράγματα που λέτε εσείς, σε 3 λεπτά μέσα τον έχουν χαρακτηρίσει ότι κινδυνολογεί. Δεν κινδυνολογώ, αποδίδω ευθύνες. Δεν κάνω διαπιστώσεις. Τις διαπιστώσεις τις κάναμε η γενιά μας 3 δεκαετίες πριν. Μην τη συνεχίσετε την κουβέντα. Πρέπει να κλείσουμε το Τρίφωνα από την Ήπειρο, δίνοντας ραντεβού το συντομότερο δυνατόν. Το συντομότερο δυνατόν για να έχουμε και άλλες γνώμες του συγκεκριμένου και ενδεχομένως να αφυπνίσουμε και κάποιες άλλες συνειδήσεις και κάποιους άλλους ανθρώπους. Ευχαριστώ τον Τρίφωνα Τυπούρτη από τα Γιάννενα.